Στο πνεύμα των γιορτών μπαίνει το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το οποίο για άλλη μια χρονιά θα φιλοξενεί τον Αστερόκοσμο, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο στη χώρα, μεταδίδοντας μια νότα χαράς σε όσους το επισκεφθούν. Τα Χριστούγεννα στην έκθεση, μαζί με τα Χριστούγεννα στην πόλη, με τον Αστερόκοσμο, μια διοργάνωση η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός για την πόλη, η οποία αποτελεί θέλγητρο όχι μόνο για τους Θεσσαλονικείς, αλλά και για όλο τον κόσμο ο οποίος έρχεται από τους γύρω νομούς, αλλά και από τις βαλκανικές χώρες που επισκέπτονται την πόλη μας για τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Η χαρά για όλα τα παιδιά, και τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, για όλους εμάς, που νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια διαφορετική διέξοδο σε όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν και μας ταλαιπωρούν και μας προβληματίζουν, τουλάχιστον κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, να περάσουμε λίγο διαφορετικά, να περάσουμε και ένα διαφορετικό μήνυμα. Κάθε επισκέπτης θα μπορεί να απολαύσει θεματικά εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, το Fun Park με 16 παιχνίδια Luna Park και δύο στεγασμένα παγοδρόμια. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Αστερόκοσμου θα πραγματοποιηθούν πολλά δρόμενα και παράλληλες εκδηλώσεις. Φέτος έχουμε δύο καινούργια παιχνίδια. Το ένα ειδικά είναι πολύ εντυπωσιακό, ήρθε από την Ιταλία. Είναι ένα extreme, πολύ μεγάλο παιχνίδι Luna Park. Και εκτός από αυτό, βέβαια, υπάρχουν νέες δράσεις, καινούργιες παραστάσεις, καινούργιος στολισμός, καινούργιες δραστηριότητες, εκδηλώσεις. Υπάρχει μια σχετική ανανέωση. Βέβαια, το concept παραμένει το ίδιο, ο χώρος παραμένει ο ίδιος. Κοιτάμε πάντα να προσφέρουμε καινούργια πράγματα στο πλαίσιο του δυνατού. Πιστεύουμε ότι πάντως ότι η εκδήλωσή μας θα είναι πάρα πολύ καλή, ο κόσμος θα ευχαριστηθεί. Είναι η φθηνότερη, και εκτός από μεγαλύτερη, και η φθηνότερη εκδήλωση στην Ελλάδα. Αυτό το εισιτήριο δεν υπάρχει πουθενά, που να προσφέρει όλα αυτά μαζί, το πάρκινγκ, τα παιχνίδια, τις εκδηλώσεις, τις παραστάσεις, σε τόσο πολλά τετραγωνικά, σε τόσο μεγάλη έκταση. Στείνονται δύο παγοδρόμια, ένα για μεγάλους και ένα για μικρούς, μέσα σε στεγασμένο χώρο, για να προστατευτούν από καιρικές συνθήκες και τα μικρά παιδιά και οι οικογένειες. Στις 28 και 29 Δεκεμβρίου θα διοργανωθεί μπαζάρ από το χαμόγελο του παιδιού, όπου θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο Αγάπης, που θα βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Επειδή έχει και μια κοινωνική διάσταση, πρέπει να σας πω ότι 28-29 έχει προγραμματιστεί ένα μπαζάρ από το χαμόγελο του παιδιού. Έτσι, επίσης, θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Αγάπης, όπως το ονομάσαμε. Μπορείτε να το δείτε, είναι σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή ήδη στείνεται, αν κάνετε μια βόλτα αμέσως μετά. Ο Αστερόκοσμος θα είναι ανοιχτό στο κοινό από τις 8 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών θα προσφέρεται δωρεάν πάρκινγκ με είσοδο των οχημάτων από την πύλη εμπορίου.